Να πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο και από την Γενική Συνέλευση του Εργατικού Κέντρου. Α. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα, διότι όταν έχουμε τέτοιες κωμικοτραγικές, απίστευτες εικόνες, πώς να μας μείνει μυαλό από εκεί και πέρα και αναφέρομαι και στις δύο πλευρές να διεκδικήσουν. Έχουν αποτελέσει θέμα πανελλαδικό. Βλέπω το πρώτο θέμα και πάρα πολλές εφημερίδες από το alfa.fm.gr. Τα έχουν πάρει όλα αυτά. Μπορούμε να τα βλέπουμε κιόλας παράλληλα, έτσι και με λίγο ήχο. Αν είμαστε έτοιμοι, ναι. Α, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Α, ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, όσο μπορούμε να δούμε βεβαίως, γιατί είναι τραβηγμένο και από κινητό. Είναι από κινητό, να πούμε ότι ήταν ημέρα απεργίας δημοσιογράφων, έτσι, και δεν καλύφθηκε. Εδώ βλέπουμε εκεί κάπου αριστερά τον κύριο Αζέμη. Βλέπω το Γούσια περνάει τώρα. Εγώ απορώ πώς δεν πιάστηκαν στα χέρια. Έτσι, από την τηλεόραση πρώτη φορά, τις μεταδώσαμε χθες από το alfa.fm.gr. Βλέπω τον κύριο Κογιόπουλο εκεί, τον πρώην πρόεδρο. Οι εντάσεις και οι φασαρίες είναι τόσο μεγάλες. Κάποια στιγμή εντοπίζω τον κύριο Κογιόπουλο να περπατάει τώρα. Έχει ορμήξει στα έδρανα. Πιο κάτω είναι. Είναι πιο κάτω. Προσπαθεί ουσιαστικά να βλέπω ανέβει. Ο Παυλίδης δεν είναι αυτός. Λοιπόν, έχει ορμήξει στα έδρανα και κοντεύουν να παίξουν ξύλο με τον Μαλέα. Εγώ απορώ πως δεν πιάστηκαν στα χέρια όλοι τους. Και μετά αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο φώναξαν και τον αστυνομία. Ο ένας βαρούσε κλωτσιές από κάτω τα έδρανα, ο άλλος από πάνω, ο άλλος κατέβαζε μικρόφωνα. Να, δείτε εδώ τις σκηνές. Μία υπάλληλος, νομίζω, η οποία φώναζε σε έξαλλη κατάσταση, θέλω να μιλήσω ως εργαζόμενη. Η κυρία Μάρκο επίσης σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει και να μαλώνει με τον κύριο Γούσια. Δηλαδή καταστάσεις κωμικοτραγικές. Είναι φοβερά να εδώ οι εντάσεις, οι μεγάλες. Γι' αυτό ήρθε και η αστυνομία εκεί. Είναι εικόνες από το εργατικό κέντρο, λοιπόν. Πραγματικά κωμικοτραγικές ιστορίες. Και δεν βγάζεις άκρη. Δεν μπορείς, δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα, και επειδή αυτό το υλικό το μοντάραμε από την συνάδελφο τη Γιάννα Λούσκη που μας το έδωσε. Βεβαίως, να σου πω το εξής, ότι άκουγες συνεχόμενα μια ιστορία ίδια. Δηλαδή, είτε κατέγραφες 3 λεπτά, είτε κατέγραφες 40 λεπτά. Νομίζω ότι επεξεργαζόμασταν για αρκετή ώρα, γιατί το υλικό που είχαμε ήταν μεγάλο. Απομονώσαμε 7-8 λεπτά. Αυτά είναι. Να, εδώ βλέπω τον κύριο Κογιόπουλο. Ορίστε, κοιτάξτε, έχει ορμήξει μικρόφωνα. Θα τον έχουμε και αμέσως μετά κιόλας τηλεφωνικά. Θα σας τα πει και ο Κογιόπουλος, αφού τον έχετε εκεί, σε έξαλλη κατάσταση εδώ. Οι πάντες. Μα εάν προσπαθήσει κανείς να βγάλει άκρη από το τι ακριβώς λέγεται, δεν θα μπορέσει να το κάνει σε καμία περίπτωση καθόλου τη διάρκεια, νομίζω. Μου έκανε εντύπωση πάντως η ανακοίνωση που βγήκε, δεν ζητάει ούτε καν Γενική Συνέλευση. Δεν ζητάει κάτι άλλο, τίποτα δεν ζητάει. Βγάλανε μια ανακοίνωση, κάνουν κριτική για τα θέματα τα οικονομικά, για το ότι δηλαδή δεν τους επέτρεψε, λόγω του ότι δεν ήταν τακτοποιημένα περίπου 10 σωματεία να συμμετέχουν στη συνέλευση. Αλλά να σας πω κάτι, θεωρώ ότι είναι εικόνες ντροπής. Όποιος και αν τις προκαλεί, με όποιον τρόπο και αν τις προκαλεί και τις συντηρεί, είναι εικόνες ντροπής για τους εργαζόμενους. Πραγματικά. Σήμερα βλέπετε, μιλάμε για 800.000 περίπου άνεργους σε όλη την Ελλάδα και τη στιγμή αυτή έχουμε μία ιστορία, επειδή κάποιος δεν εκλέχτηκε στο εργατικό ή γιατί κάποιος από το σωματείο πήγε στο εργατικό, επειδή κάποιοι έγιναν έτσι, κάποιοι έγιναν αλλιώς, έχουμε τη στιγμή αυτή μία ιστορία με πρωταγωνιστές, δικαστήρια, ασφαλιστικά μέτρα, καταγγελίες, κλοπές εγγράφων, ξύλο, υπονόμευση, δηλαδή πράγματα φοβερά τα οποία δεν έχουν ούτε μία σχέση με μία συνεχόμενη πάλη που θα πρέπει. Πώς να έχει το νου του τώρα το εργατικό κέντρο και να πει δεν θέλουμε 5 μήνες, θέλουμε 12 μήνες. Ναι. Πώς να έχει το νου του όταν απασχολείται 100 ώρες τη βδομάδα με δικαστήρια.